Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευλογούμε και δοξάζουμε το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει να είμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή στην πίστη αλλά και μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή μέσα από την οποία προσπαθούμε πάντοτε να σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού όλα τα ζητήματα και θέματα τα οποία σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στη διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε ούτε διεκδικούμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρήσαμε ποτέ τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, καθηγητές ή θεολόγοι, αλλά μαθητές που μαθητεύουμε όλοι μαζί με εσάς, μέσα από το Λόγο του Θεού για τα καθημερινά θέματα που απασχολούν τη χριστιανική μας ζωή. Σήμερα θα αρχίσουμε με την αγαπητή Χαρά. Ευχαριστώ τον Κύριο για εσάς και το πολύτιμο έργο που κάνατε. Που κάνετε, θα ήθελα να σχολιάσετε το σημείο στην Καινή Διαθήκη που λέει «Ανήπαντρη γυναίκα με ρημνά τα του Κυρίου, ενά η παντρεμένη τα του κόσμου και πώς να αρέσει τον άντρα της». Ναι, αγαπητοί αδελφοί Χαρά, διαβάζω από το 7ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους της πρώτης και από το 8ο κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο Λόγος του Θεού. Θέλω δε να είστε αμέριμνοι. Ο άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου πως να αρέσει στον Κύριον. Ο δεν ενυφευμένος με ρημνάτα του κόσμου πως να αρέσει στη γυναίκα. Διαφέρει η γυναίκα και η παρθένος. Η άγαμος με ρημνάτα του Κυρίου δια να είναι αγία και το σώμα και το πνεύμα. Η δεν ενυφευμένη με ρημνάτα του κόσμου πως να αρέσει στον άντρα. Λέγω δε τούτο δια το συμφέρον ημών, όχι δια να βάλω εις εσάς παγίδα, αλλά δια το σεμνοπρεπές και δια να είστε προσκεκολλημένοι εις τον Κύριον χωρίς περισπασμούς όλοι. Εκείνο το οποίο θέλει και μας προτρέπει κατ' επανάληψη ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι να μην μεριμνούμε περί μηδενός. Τι να φάγουμε, τι να ενδυθούμε, τι να πείουμε, γιατί για όλα αυτά μεριμνούν οι άπιστοι. Οι πιστοί όμως όλη τη μεριμνά τους την αφήνουν στο Χριστό καθώς προτρέπει πάσαν την μεριμνάν ημών ρίψατε επ' αυτόν διότι αυτός φροντίζει περί ημών. Ακόμη βέβαια γιατί μεριμνά έχει και προτροπή ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους πολύ σημαντική που διαβάζω. Διαβάζω από το 4ο κεφάλαιο και το 6ο εδάφιο της επιστολής προς Φιλιππησίους. Μη με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό μετ' ευχαριστίας, δια της προσευχής και της δεήσεως. Και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα παντανού, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας δια του Ιησού Χριστού. Και συνεχίζει ακόμη. Το λοιπόν αδελφοί, όταν δεν με ρημνάτε περί μηδενός, αλλά όλη την μέρημνα τη ρίπτεται επ' αυτόν, όσα είναι αληθή, στη συνέχεια, όσα αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα καθαρά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, εάν υπάρχει τις αρετή και αν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεστε. Εκείνα τα οποία εμάθατε και παρελάβατε και ακούσατε και είδατε νημί, ταύτα πράτετε και ο Θεός ειρήνης θα είναι μαζί σας. Άρα, εάν μεριμνούμε, ο Θεός ειρήνης δεν είναι μαζί μας. Δεν έχουμε ειρήνη. Και είναι πολύ σημαντικό ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί μας. Γι' αυτό και η προτροπή του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού είναι με ρημνάτε για τίποτα.
ώστε η ειρήνη του Θεού να είναι μαζί σας, αντιθέτως να συλλογίζεστε μόνο όσα είναι αληθινά, σεμνά, δίκαια, καθαρά, προσφυλή και έθιμα. Μόνο τα καλά να συλλογίζεστε και επίσης να πράτετε αυτά τα οποία μάθατε και παραλάβατε από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ώστε ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σας. Και αν ο Θεός της ειρήνης είναι μαζί σας, τότε μας λέει στην επιστολή προς Θεσσαλονικείς ο Απόστολος Παύλος, αυτός διαβάζω από την επιστολή προς Θεσσαλονικείς την πρώτη, το τελευταίο κεφάλαιο και 23 εδάφιο. Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης θα σας αγιάσει ολοκλήρως, ώστε να διατηρηθεί ολόκληρο και το πνεύμα σας και η ψυχή σας και το σώμα σας άμεμπτο Άγιο εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο Θεός της ειρήνης είναι απαραίτητο να υπάρχει στη ζωή μας. Η ειρήνη του Θεού είναι απαραίτητη να βασιλεύει, απαραίτητο να βασιλεύει στη ζωή μας. Γιατί αφενός μεν μας φυλάει τους διαλογισμούς μας και την καρδιά μας ο Θεός δια του Ιησού Χριστού, για να μην ταλαιπωρούμεθα από τους διαλογισμούς μας και από τους φόβους της καρδιάς μας, αφετέρου δε μας αγιάζει ολοκλήρως το σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα, ώστε, όπως λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, στο Ι' κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο, ο δε Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανεβίβασε εκ των νεκρών τον μέγα ποιμένα των προβάτων του τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ήθε να σας τελειοποιήσει, να σας καταρτήσει εις πάνε έργων αγαθών, δια να εκτελείτε το θέλημα αυτού, ενεργών εν ημίν το ευάρεστον, ενώπιον αυτού δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός λοιπόν της ειρήνης, εφόσον δώσουμε σε Αυτόν όλη μας τη μέριμνα, θα είναι μαζί μας, θα μας αγιάζει ολοκλήρως και επιπλέον θα μας καταρτήσει, θα μας αποκαλύπτει το θέλημά Του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και τέλος θα μας δίνει και τη δύναμη να πράττουμε το θέλημά Του, καθώς θα ενεργεί μέσα μας το ευάρεστον ενώπιον Αυτού. Και τέλος ο Θεός της ειρήνης είναι Αυτός ο οποίος θα εργάζεται στη ζωή μας, ώστε να συντρίψει το σατανά κάτω από τα πόδια μας, όπως είναι γραμμένο στο Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση στον άνθρωπο είναι να μη μεριμνά, το χριστιανό άνθρωπο, τον πιστό άνθρωπο, πάσαν την μέριμνα να ρίχνει στον Θεό, γνωρίζοντας ότι Αυτός φροντίζει για τις ανάγκες μας και για τις δυσκολίες μας, ώστε να επεμβαίνει στη ζωή μας, ελευθερώνοντάς μας, αγιάζοντάς μας και αποκαλύπτοντάς μας το θέλημά Του, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον, και ταυτόχρονα δίνοντας δύναμη σε μας να το εκτελούμε, ώστε πάντοτε να κάνει μας να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού ο ουράνιος Πατέρας μας. Θέλω λοιπόν, γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να είστε αμέριμνοι. Όμως υπάρχει μία διαφορά μεταξύ του αγάμου και του παντρεμένου και της αγάμου και της παντρεμένης γυναίκας. Μέσα στο εν γέννη πνεύμα της γραφής να μην μεριμνάμε περί μηδενός. Όταν ο άνθρωπος είναι άγαμος, δηλαδή δεν είναι παντρεμένος, τότε μεριμνά μόνο τα του Κυρίου και πώς να αρέσει στον Κύριο. Αντιθέτως, όταν ο πιστός είναι νεμιφευμένος, μεριμνά πώς να αρέσει στη γυναίκα του. Γιατί? Γιατί ο γάμος είναι ένας θεσμός τον οποίο ο Θεός σε θέσπισε για να ευλογήσει σύμφωνα με την πρώτη ευλογία του αυξάνεστε και πληθύναστε και γεμίσατε και τη γη και κατοικυριεύσατε αυτήν, για να ευλογήσει τους ανθρώπους. Αλλά ο γάμος δεν είναι μια συμβίωση, είναι μια λατρεία, λογική, ουσιαστική. Καθώς λέγει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός στην επιστολή του προς Εφεσίους, και καλά θα κάνουμε να τη διαβάσουμε ακριβώς όπως το λέει, θέλω να τη διαβάσουμε λοιπόν, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους, στο
5ο κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο. Οι άνδρες, αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτό του υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας αυτήν με το λουτρόν του ύδατος, δια του Λόγου του Θεού, δια να παραστήσει αυτήν στον εαυτό του ένδοξη Εκκλησία, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστώσει οι άνδρες να αγαπώσει τα σε αυτόν γυναίκας, ως τα εαυτόν σώματα. Άρα λοιπόν, ο άντρας από τη στιγμή που παντρεύεται, αναλαμβάνει μία μεγάλη ευθύνη. Να αγαπάει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, καθώς γνωρίζει ότι η δόξα του ανδρός είναι η γυνή αυτού. Να ετοιμάζει, να περιθάλπτει και να εκτρέφει τη γυναίκα του και να φροντίζει για τον αγιασμό της γυναίκας του, ώστε να την παραστήσει, γιατί έχει την ευθύνη της καθώς είναι η κεφαλή της γυναικός, όπως και την ευθύνη του σπιτιού, ολόκληρου της οικογένειας, για να την παραστήσει αγία και ευάρεστη στο Θεό. Χρεωστεί λοιπόν, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να μεριμνά για τη γυναίκα του και για την οικογένειά του, όπως μεριμνά ο Χριστός για την Εκκλησία. Κατά τον ίδιο τρόπο και η γυναίκα, η ανήπαντρος, μεριμνά μόνο για τα του Χριστού, μέχρι να παντρευτεί, εάν παραμείνει ανήπαντρος. Μεριμνά μόνο για τα πράγματα του Θεού. Όταν όμως παντρευτεί, τότε λέει πάλι ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Εφεσίους που διαβάσαμε προηγούμενα, «Οι γυναίκες σας υποτάσσεστε εις τον άντρα σας, καθώς διότι ο ανήρ είναι η κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστό, ούτω και οι γυναίκες σας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών». Και μάλιστα η γυναίκα να σέβεται τον άντρα της. Η γυναίκα λοιπόν έχει μια υποχρέωση τώρα. Το έργο της το κυρίαρχο είναι οικοφύλακας. Δηλαδή πρέπει να είναι ο φύλακας του οίκου της, των παιδιών της. Είναι να φροντίζει τον άντρα της και τα παιδιά της. Να αγαπάει τον άντρα της όπως η Εκκλησία τον Χριστό. Να υποτάσσεται στον άντρα της όπως η Εκκλησία στον Χριστό. Όχι με υποταγή δουλείας, αλλά με υποταγή αγάπης, ακριβώς όπως η Εκκλησία στο Χριστό. Με υποταγή αγάπης και σεβασμού προς τον Θεό, αλλά και προς τον άντρα της. Πρέπει να αρέσει στον άντρα της, δηλαδή πρέπει να κάνει ευτυχισμένο τον άντρα της. Όπως και ο άντρας πρέπει να κάνει ευτυχισμένη τη γυναίκα του. Δεν έδωσε ο Θεός στον άντρα τη γυναίκα του για να τον κάνει η γυναίκα του ευτυχισμένο, αλλά έδωσε ο Θεός στον άντρα τη γυναίκα του για να την κάνει ευτυχισμένη. Με ό,τι έχει και κρύβεται πίσω από τη λέξη ευτυχία εν Χριστώ Ιησού, δηλαδή ευλογία, δόξα. Ακόμη όμως υπάρχει πιθανότης ο άντρας ή η γυναίκα να έχει άπιστο σύζυγο. Εκεί τα πράγματα είναι ακόμη πιο σοβαρά και ο Λόγος του Θεού λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, πάλι στο Ζήτα κεφάλαιο, «Προς τους νενυμφευμένους παραγγέλω, ουχή εγώ αλλά ο Κύριος. Ας μη χωριστεί η γυνή από του ανδρός αυτής, αλλά εάν χωριστεί ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άντρα και ο άντρας ας μη διώξει, ας μην αφήνει τη γυναίκα του. Προς δε τους λοιπούς συνεχίζει, λέγω εγώ ουχή ο Κύριος, εάν κάποιος αδελφός έχει γυναίκα άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μην τη διώξει, ας μην την αφήσει. Και ακόμη η γυναίκα η οποία έχει άνδρα άπιστο και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μην τον αφήσει αυτόν. Διότι ο ανήρ ο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός, επειδή άλλωστε τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα. Εδώ χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή όταν ο άντρας έχει σύζυγο άπιστον ή η γυναίκα έχει σύζυγο άπιστο. Πρέπει να φροντίζει με την καλή του διαγωγή για τη σωτηρία, αλλά και να διατηρήσει τα παιδιά σε αγιασμό, καθώς τα παιδιά των Αγίων είναι άγια. Άλλος ήθελον είστε ακάθαρτα. Λέγει λοιπόν και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού.
στο 15 εδάφιο. Εάν όπως ο άπιστος χωρίζει, θα σχωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένοι στα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσκάλεσε εμάς εις ειρήνη. Γιατί τι ξεύρεις γυναίκα αν μέλεις να σώσεις τον άντρα σου, ή τι ξεύρεις άντρα αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα σου. Άρα επειδή έχεις πάρα πολλές πιθανότητες με τη χάρη του Χριστού, έχει πάρα πολλές πιθανότητες με τη χάρη του Χριστού ο άντρας να σώσει με την καλή του διαγωγή τη γυναίκα του την άπιστη, και η γυναίκα με την καλή της διαγωγή να σώσει τον άντρα τον άπιστο, πρέπει να περπατάει εν ειρήνη, να φροντίζει να διατηρείται η ειρήνη του Θεού μέσα στο σπίτι τους. Μπορεί να είναι προκλητική, εριστική, ούτε ο άντρας να προσβάλλει και να πικραίνει τη γυναίκα. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι η αγάπη, η φροντίδα και ιδιαιτέρως, όπως είπαμε και πριν, να κάνει ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο. Άρα λοιπόν, όταν μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι η γυναίκα η άγαμος να μεριμνά για τον Κύριο, λέγει ότι δεν έχει άλλο έργο. Άρα το έργο της είναι μόνο ο Θεός και το έργο του Θεού και η αφιέρωσή της στον Κύριο. Όταν όμως είναι παντρεμένη, έχει ένα πάρα πολύ σοβαρό έργο, πάλι από το Θεό, το κυρίαρχο έργο της, να μεριμνά για τον άντρα της και ο άντρας για τη γυναίκα του και για την οικογένειά τους, ώστε όλοι μαζί να συγκατοικούν εν ομονία, αδελφοί, ώστε εκεί να έχει προσδιορισμένη ο Θεός την ευλογία του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Χαρά. Έχεις και μία άλλη ερώτηση να την αναφέρουμε. Σε κάποιες κοινωνίες, ακόμη και μέσα στην Εκκλησία, κάποιοι αδελφοί με τα λόγια τους ή με τη συμπεριφορά τους με θλίβουν και με απογοητεύουν. Και μετά αυτή η θλίψη μου μεταφέρεται και στο περιβάλλον μου, στην οικογένειά μου. Με αυτούς τους αδελφούς που δεν οικοδομούμε, είμαι υποχρεωμένη να έχω κοινωνία? Όχι, βεβαίως. Βεβαίως όχι. Εάν κάποιος σε σκανδαλίζει, σε ενοχλεί με ασοφίες, ακόμη και με πράξεις που δεν είναι ευάρεστα εις το Θεό ή με λόγια που δεν είναι ευάρεστα εις το Θεό, ούτε να θλίβεσαι είναι καλό, ούτε και να ενοχλείσαι, και ούτε περισσότερο να μεταφέρεις τη θλίψη σου στο σπίτι σου, που πρέπει να αγωνίζεσαι για την ειρήνη του Θεού στο σπίτι σου. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, επιλέγουμε τις παρέες μας μέσα στην Εκκλησία? Η απάντηση είναι, ο Λόγος του Θεού μας λέει, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Αλλά η πρώτη μέριμνά μας είναι προσέχετε εις αυτούς, λέει ο Λόγος του Θεού, ακόμη και στους πρεσβυτέρους που η δουλειά τους είναι να επιμελούνται τους πιστούς. Και στους πρεσβυτέρους ακόμη λέει, προσέχετε εις αυτούς, δηλαδή στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας. Και ύστερα σε όλο το πίμνιο το οποίο ο Θεός σας έδωσε επισκόπους. Άρα λοιπόν πόσο μάλλον εσύ, αγαπητή Χαρά, θα πρέπει να φροντίζεις πρώτα την οικογένειά σου, πρώτα τον άντρα σου, τα παιδιά σου, με επιμέλεια, με την καλή σου διαγωγή να τους κερδίσεις. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, και θέλω να το διαβάσουμε, λέει λοιπόν στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος Πέτρος: «Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών», τρίτο κεφάλαιο, «και αν την εσαπιθώσιν άνδρες εις τον Λόγο του Θεού, θα κερδιθούν άνευ του λόγου από τη διαγωγή των γυναικών, αφού δουν την μεταφόβου Θεού καθαράν διαγωγή σας». Σένα πρέπει να σε ενδιαφέρει η μεταφόβου Θεού καθαρή διαγωγή σου μέσα. Εάν κάτι σε ενοχλεί στην Εκκλησία, δεν μπορείς να το μεταφέρεις στο σπίτι σου. Αντιθέτως μάλιστα, λέγει ο Λόγος του Θεού, «των οποίων γυναικών ο στολισμός να είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων, της ενδύμασης των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίο ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον». Άρα πρέπει να έχεις, να διατηρείς τη ζωή σου το πράον και ησύχιον πνεύμα, το οποίο είναι πολύτιμο ενώπιον του Θεού, για να μεγαλώνει η οικογένειά σου στην παρουσία του Θεού και στην ευλογία του Θεού μέσα στην ειρήνη του Θεού. Εάν λοιπόν
κάποιοι σε ενοχλούν, σε ταράζουν, να φεύγεις, να τους αποφεύγεις. Η δουλειά σου είναι το σπίτι σου εσένα, η οικογένειά σου και τα παιδιά σου. Άσφησε αυτούς τους ανθρώπους που δημιουργούν προβλήματα και σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία, σε αυτούς που έχει βάλει ο Θεός αρμόδιους να επιμελούνται, στους πρεσβύτερους, που έχουν την ευθύνη ενώπιον του Θεού. Δεν είναι δική σου ευθύνη να διορθώσεις τα κακώς κείμενα στα αδέλφια σου, να επιμελήσεις δηλαδή τις ψυχές των αδελφών σου. Στη δική σου ευθύνη και το δικό σου έργο είναι να επιμελήσεις τον άντρα σου και τα παιδιά σου, να αρέσεις στον άντρα σου και στα παιδιά σου. Αμήν. Ο Θεός να σε ευλογήσει, αγαπητοί. Χαρά, συνεχίζουμε με τις επόμενες ερωτήσεις μας. Είναι μία ερώτηση του αγαπητού Βασίλη. Διαβάζω. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για τις όμορφες και διευκρινιστικές απαντήσεις που δίνετε μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Στο εδάφιο Αποκάλυψη Ε10 γράφει «Και έκαμε σημάς εις τον Θεό ημών βασιλείς και ιερείς και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης». Αναφέρεται για τη χιλιετή βασιλεία. Τι εννοεί ακριβώς όταν λέει «βασιλείς και ιερείς»? Θα βασιλεύομεν και θα ριατεύομεν όπως στην Παλαιά Διαθήκη, βάσης ποιας οικονομίας, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος μας, δεδομένου ότι στην Παλαιά Διαθήκη στο Ζαχαρία 14:21 αναφέρεται για θυσιάζοντες και ψήσι, καθώς και στον Ισαΐα, ΙΑ κεφάλαιο, στη Χιλιετή Βασιλεία, στο εδάφιο 9, θα υπάρχει η πνευματική γνώση. Ας πάμε λοιπόν από την αρχή την ερώτησή σου, αγαπητέ Βασίλη, Αποκάλυψης Ε10. Να διαβάσουμε λοιπόν αυτό που γράφει στο 5 κεφάλαιο, στο Ε κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο Λόγος του Θεού. Διαβάζω από το 9 εδάφιο. «Και θα ψάλουν, αυτή είναι η αρπαγμένη, είναι η εκκλησία του Χριστού στον ουρανό, λέγοντες, άξιος είσαι να λάβεις το βιβλίο και να ανοίξεις τα σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγεις και ηγόρασα σημάσεις των Θεών δια του αίματός σου, εκπάσεις φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους», αυτή είναι η εκκλησία του Χριστού μετά την αρπαγή που βρίσκεται στον ουρανό, «και έκαμες ημάσεις των Θεών, βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης». Βασιλείς και ιερείς του υψίστου θα είναι η εκκλησία του Χριστού στη χιλιετή βασιλεία, όπως ακριβώς λέγεις εσύ. Στη χιλιετή βασιλεία δεν θα υπάρχουν, παρόλο που είναι η τελευταία εβδομάδα, συγγνώμη, στη χιλιετή βασιλεία δεν θα υπάρχουν, δεν είναι η τελευταία εβδομάδα, είναι η εορτή της κοινοπηγίας, η τελευταία εορτή που έχει ορίσει ο Θεός και για την οποία μάλιστα στο βιβλίο Λεβιτικό αναφέρεται στο κεφάλαιο ΚΓ και 33 εδάφια. «Και λάλησε ο Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, την 15η ημέρα του 7ου του μηνός θελείστε η εορτή των σκηνών, 7 ημέρας εις τον Κύριον, την πρώτη ημέρα θελουσίστε συγκάλεση Αγία, ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάμει. 7 ημέρας θέλετε προσφέρει προσφοράν γενωμένη πυρός προς τον Κύριον, την 8η θέλει είστε εις εσάς συγκάλεση Αγία και θέλετε προσφέρει προσφοράν γενωμένη διαπυρός προς τον Κύριον, είναι σύναξη επίσημος, ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάμει». Ας πάρουμε λοιπόν με τη σειρά αυτά τα οποία μας ρωτάς. Πρώτον, πράγματι ο Θεός έκαμε ημάς βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Τι σημαίνει βασιλείς? Έχουμε εξουσία και στη χιλιετή βασιλεία θα έχουμε εξουσία σαν βασιλιάδες, καθώς είναι γραμμένο στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον και διαβάζω από το ΙΘ κεφάλαιο, όταν προσκάλεσε στην παραβολή των 10 μνών, όπου ο Κύριος λέγει «Άνθρωπος της ευγενής υπήγε εις χώραν μακράν», διαβάζω 12 εδάφιο, «δια να λάβει την εαυτού εις εαυτόν βασιλείαν και να επιστρέψει. Και καλέσας 10 δούλους αυτού, έδωκεν εις αυτούς 10 μνάς και είπε προς αυτούς, πραγματεύτε όσου έλθω.
Οι συμπολίτες αυτού όμως εμίσουν αυτόν και απέστειλαν κατόπιν αυτού πρέσβεις, λέγοντες: «Δεν θέλουμε τούτο να βασιλεύσει εφ' εμάς». Και αφού υπέστρεψε, λαβών τη βασιλεία, είπε να προσκληθώσει προς αυτόν η δούλη εκείνη, εις τους οποίους έδωκε το αργύριον, δια να μάθει τι εκέρδισε νέκαστος. Και ήλθεν ο πρώτος, λέγον: «Κύριε, η μνά σου εκέρδισε 10 μνάς». Και είπε προς αυτόν: «Έβγε, αγαθέ δούλε, επειδή στο ελάχιστον εφάνης πιστός, έχει εξουσία επάνω 10 πόλεων. Στη Χιλιετή Βασιλεία λοιπόν, που είναι η εορτή της κοινοπηγίας, και αυτό αναφέρεται, όπως πολύ ωραία το λες, προφητικά στο Ζαχαρία, στο τελευταίο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 16 εδάφιο: «Και πας ως της υποληφθεί εκ πάντων των εθνών, των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει ανεβαίνει κατέτος δια να προσκυνεί τον βασιλέα, τον Κύριο των δυνάμεων, και να εορτάζει την εορτή της κοινοπηγίας». Στην Παλαιά Διαθήκη εορταζόταν μια φορά το χρόνο η εορτή της κοινοπηγίας και ήταν τύπος των μελώντων, σκιά των μελώντων. Η πραγματοποίηση αυτής της εορτής θα λάβει χώρα στη Χιλιετή Βασιλεία, όπου ιερείς και βασιλείς του υψίστου θα είναι η Εκκλησία του Χριστού και όλων και όλοι όσων το όνομα βρέθηκε γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Στη γη θα υπάρχουν άνθρωποι, όμως, οι οποίοι θα είναι αυτοί που έλαβαν το χάραγμα και τα παιδιά τους, αυτοί που έλαβαν το χάραγμα και προσκύνησαν τον διάβολο και δεν εισήλθαν στην πρώτη Ανάσταση, δεν έλαβαν μέρος στην πρώτη Ανάσταση, αλλά παρέμειναν στη γη ζώντες σαν άνθρωποι, και τα παιδιά τους που θα ζουν 1000 χρόνια, γιατί ο διάβολος και ο σατανάς θα φυλακιστεί για 1000 χρόνια. Έτσι δεν θα υπάρχει αμαρτία, δεν θα υπάρχει ο διάβολος και δεν θα υπάρχει και φθορά στο ανθρώπινο σώμα μεγάλη, ώστε η ηλικία του ανθρώπου θα είναι χιλιετής. Μέσα λοιπόν σε 1000 χρόνια, στη Χιλιετή Βασιλεία, θα γεμίσει πάλι η γη. Εκεί θα πρέπει, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όλες οι οικογένειες των ανθρώπων να έρχονται μία φορά το χρόνο και να προσφέρουν θυσίες και προσφορές στον Κύριο, όχι της Παλαιάς Διαθήκης βέβαια, γιατί δεν υπάρχει τώρα θυσία του αμνού, αλλά θυσίες και προσφορές ευάρεστες εις τον Θεό, στον Κύριο των δυνάμεων, στον Βασιλιά τον Ιησού Χριστό που θα βασιλεύει στην Ιερουσαλήμ. Εκεί εμείς θα έχουμε την εξουσία, η Εκκλησία του Χριστού εννοώ, πρώτα ο Θεός, όσοι θα είμαστε εκεί και όσων τα ονόματα έχουν βρεθεί γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, θα είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Βασιλείς θα έχουμε εξουσία επί πόλεων και ιερείς θα προσευχόμαστε στον Κύριο υπέρ των ανθρώπων που θα κατοικούν εκεί. Άλλωστε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι, όπως λέει στην επιστολή του προς Εβραίους, είναι Απόστολος και Αρχιερέας. Απόστολος απεσταλμένος του Χριστού στους ανθρώπους, αντιπροσωπεύει το Θεό στους ανθρώπους. Σαν Αρχιερέας προσέρχεται στον Θεό υπέρ των ανθρώπων, άρα αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί τους ανθρώπους στον Θεό. Αυτός είναι ο Αρχιερέας και αυτοί είναι οι ιερείς. Μεσητεύουν, προσεύχονται υπέρ των ανθρώπων. Και σήμερα προσευχόμαστε και σήμερα πνευματικά είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου και σήμερα έχουμε εξουσία να πατάμε πάνω όφεων και σκορπίων και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να μην μπορεί να μας βλάψει. Και σήμερα η προσευχή μας εισακούεται και μπορούμε και μεσητεύουμε υπέρ των ανθρώπων εν το ονόματι πάντοτε του Ιησού Χριστού. Μετά δε τη Χιλιετή Βασιλεία, στο ΚΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αλλάζουν οι όροι και λέει στο 5 κεφάλαιο: «Και νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί, δεν θα υπάρχει ανάγκη λίχνου και φωτός ηλίου, διότι ο Κύριος θα φωτίζει αυτούς και θα βασιλεύουν εις τους αιώνες των αιώνων». Εκεί πια δεν θα υπάρχει η ανάγκη και η έννοια του βασιλιά, του ιερέα, θα είναι μόνο ο βασιλής σε όλο τον ουρανό μαζί με τον Χριστό εις τους αιώνες των αιώνων. Άρα, ποια οικονομία, να επαναλάβω λοιπόν την ερώτηση σαν συμπέρασμα, τι εννοεί λοιπόν βασιλείς και ιερείς? Θα έχουμε εξουσία και θα μεσητεύουμε υπέρ των ανθρώπων και θα βασιλεύουμε και θα ιερατεύουμε, όχι κατά την οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης σαν ιερείς που έσφαζαν θυσίες, γιατί τώρα έχει πραγματοποιηθεί η μία θυσία που ήταν ο αμνός του Θεού Ιησούς Χριστός, έπαψε να υπάρχουν θυσίες των αμνών, των
ερηφείων ακόμη και των βοών, γιατί τώρα υπάρχει η θυσία του Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Με ποια οικονομία? Με την οικονομία της χιλιετούς βασιλείας. Και ο ρόλος μας θα είναι αυτός. Με εξουσία επάνω πόλεων, ανάλογα με το έργο μας, αλλά και με δυνατότητα ιερατείας να πηγαίνουμε να προσευχόμαστε στον Κύριο και να υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους, ώστε να υπάρχει η ειρήνη του Θεού για 1000 χρόνια στη γη. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Βασίλη. Να ολοκληρώσω όμως το θέμα της σκηνοπηγίας. Η σκηνοπηγία στην Παλαιά Διαθήκη γινόταν, ήταν βεβαίως ο τύπος της, όπως είπαμε, της χιλιετούς βασιλείας, αλλά η σκηνοπηγία δεν γινόταν μέσα στο ναό, γινόταν στις αυλές, στους δρόμους, στις δημόσιες πλατείες, ακόμη και στις ταράτσες των σπιτιών, έστειλαν σκηνές και εκεί υπήρχαν προσφορές και θυσίες των πιστών προς τον Θεό. Για να έλθω όμως και σε αυτό που είπαμε, γιατί δεν το διαβάσαμε στο Ζαχαρία στο τέλος, λέγει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, και εν τη ημέρα εκείνη, στο 20 εδάφιο τελευταίο κεφάλαιο του Ζαχαρία, θέλει είστε επί του σκόδωνας τον ύπον αγιασμός εις τον Κύριον, και οι Λέβητες εν το οίκο του Κυρίου θέλουν συνίστρο σε φιάλε έμπροσθεν του Κυρίου θυσιαστηρίου. Και πας Λέβης εν Ιερουσαλήμ και εν Ιούδα, θέλει είστε αγιασμός εις τον Κύριον των δυνάμεων. Και πάντες οι προσφέροντες, οι θυσιάζοντες, θα έλθουν και θα λάβουν εξ αυτών και θα ψήσουν σε αυτούς τους Λέβητες που θα είναι όχι στο ναό, αλλά στην Ιερουσαλήμ και σε όλο τον Ιούδα. Θα λάβουν εξ αυτών, θα ψήσουν, εν τη ημέρα εκείνη δεν θέλει είστε χαναναίος, δεν θα υπάρχει άπιστος εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων. Θα είναι όλοι υποτεταγμένοι, οι μεν ανεστημένοι δοξάζοντας τον Θεό, οι δε άνθρωποι θα είναι εν ράβδο σιδηρά, κάτω από την κυριαρχία του Κύριου μας του Ιησού Χριστού και των βασιλέων που θα βασιλεύουν επί της γης, δηλαδή των ανεστημένων. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη από την επαρχία. Σας χαιρετώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα ήθελα να μου απαντήσετε μέσα από το Λόγο του Θεού για το αν επιτρέπετε πρώτον οι γυναίκες να προσεύχονται μεγαλοφόνος στην εκκλησία την ώρα της προσευχής, ακόμη και σε προσευχή γυναικών στο σπίτι. Βέβαια, αγαπητέ Δημήτρη, όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά θα τολμούσα να πω και επιβάλλεται, καθώς λέγει ο Λόγος του Θεού, γυναίκα προσευχομένη ή προφητεύουσα πρέπει να έχει την κεφαλή της και καλυμμένη. Να μην είναι η κεφαλή της ασκεπής. Άρα λοιπόν, προφητεύουσα και προσευχομένη μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία η γυναίκα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό. Βέβαια θέλει προσοχή για να μην παραγίνεται αυτό, δηλαδή δεν προφητεύουμε συνέχεια ούτε προσευχόμεθα συνέχεια. Δεν βατολογούμε στην προσευχή μας, πολύ μάλλον στην προφητεία μας. Η προφητεία γίνεται για την οικοδομή, την προτροπή και την ευλογία μέσα στην εκκλησία, μάλιστα όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οικοδομή, προτροπή και παρηγορία μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να προφητεύουν άντρες, μπορεί να προφητεύουν γυναίκες μέσα στην εκκλησία, αρκεί να γίνονται όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Και επιμένω να μην υπάρχει πολυλογία, αλλά με λίγα λόγια θα προσευχόμαστε και άντρες και γυναίκες μέσα στην εκκλησία, να μην βατολογούμε. Γιατί μας το λέει ο Χριστός αυτό. Μην βατολογείτε όταν προσεύχεστε. Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον το 6ο κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Όταν δεν προσεύχεστε, μην βατολογήσετε ως οι εθνικοί, μην λέτε πολλά, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία αυτών θα εισακουστούνε. Μην ομοιωθείτε λοιπόν με αυτούς, γιατί εξεύρει ο πατέρας σας, τίνον έχετε χρίαν, πριν εσείς ζητήσετε παρά αυτού. Άρα και όταν προσευχόμεθα, άντρες και γυναίκες, βεβαίως και γυναίκες μπορούν, και όταν προφητεύουμε δεν πρέπει να βατολογούμε, αλλά πρέπει
ιδίως όταν προσευχόμεθα να λέμε λίγα λόγια, και όταν προφητεύουμε ο Θεός λέει λίγα λόγια δια του Πνεύματος του Αγίου. Δεν κάνει κήρυγμα ούτε διδασκαλία, αλλά προτρέπει, παρηγορεί και οικοδομεί. Το δεύτερο ερώτημα. Μπορούν να φέρνουν προσευχή στην αρχή και στο τέλος της συνάθρησης? Αυτή είναι η επίσημη προσευχή. Δεν μας το απαγορεύει, αλλά δεν είναι καλό, δεν είναι μέσα στην ευσημοσύνη και την τάξη της Εκκλησίας. Η επίσημη προσευχή έναρξης ή του τελειώματος της λειτουργίας της Εκκλησίας πρέπει να γίνεται από τον άντρα, απαραίτητος. Απαραίτητος, γιατί στον άντρα έχει δώσει το δικαίωμα ο Θεός να μιλάει και να εργάζεται επίσημα, είτε σαν πρεσβύτερος, είτε σαν διάκονος, είτε με τις διακονίες που δίνει ο Χριστός, αλλά ακόμη και με τα χαρίσματα, ακόμη και οι παλιοί αδελφοί που δεν μπορούν και δεν έχουν τα απαραίτητα στοιχεία να είναι πρεσβύτεροι διάκονοι, υπηρετούν την Εκκλησία ευσχημόνως και κατά τάξη. Επίσης να μου πείτε αν πρέπει να σταματάμε να προφήτει τη στιγμή που προφητεύει, επειδή μέσα στην Εκκλησία παρευρίσκονται άτομα που δεν είναι της Εκκλησίας, άπιστοι. Όχι βέβαια, δεν μπορούμε να σταματάμε τον προφήτη. Μάλιστα, ο λόγος του Θεού είναι να μην εξουθενούμε τις προφητείες. Ούτε να σταματάμε τον προφήτη όταν προφητεύει αν είναι άπιστη. Αντιθέτως μάλιστα, ο λόγος του Θεού μας λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διαβάζω από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο της πρώτης επιστολής προς Κορινθίους, από το 22 εδάφιο. Ώστε η γλώσσα είναι σημείον ουχή προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι ουχή προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Όταν, εάν λοιπόν συνέλθει η Εκκλησία όλη επί το αυτό και λαλούν πάντες γλώσσες αγνωρίστους και εισέλθουν άσχετοι ιδιώτες και άπιστοι στο Θεό, δεν θα πούν ότι είστε τρελοί. Αλλά αν πάντες προφητεύουνε, μιλάει ο Θεός με το στόμα τους, και εισέλθει κάποιος άπιστος, άσχετος ή ιδιώτης, άπιστος ή άσχετος ή ιδιώτης, ελέγχεται υπό πάντων με την προφητεία, ανακρίνεται υπό πάντων, και ούτω τα κρυπτά της καρδίας αυτού γίνονται φανερά, και ούτω ποσόν κατά πρόσωπον θέλει προσκυνήσει το Θεό, κηρύττων ότι ο Θεός είναι το όντι εν μέσω ημών. Δηλαδή, μέσα στην Εκκλησία μιλάμε γλώσσες, αλλά δεν μιλάμε όλοι μαζί για να γίνεται κομφούζιο και μπει κάποιος ο οποίος δεν ξέρει από αυτά, δεν είναι πιστός, δεν έχει γνωρίσει τις πνευματικές εμπειρίες των χαρισμάτων του Πνεύματος του Αγίου, τότε θα πει ότι αυτή είναι τρελή. Αν όμως μπει ένας άνθρωπος για πρώτη φορά στην Εκκλησία και ακούγονται προφητείες, τότε θα του μιλήσει ο Θεός και θα του φανερώσει τα κρυπτά της καρδίας του και τότε θα πιστέψει, γιατί θα πει ότι ο Θεός είναι πράγματι ανάμεσα σε αυτούς. Και αυτές τις εμπειρίες μέσα στις εκκλησίες μας τις έχουμε. Εκείνο που έχει σημασία μεγάλη, αγαπητή Δημήτρη, είναι τα πάντα να γίνονται ευσχημόνως και κατά τάξη. Και τελειώνεις, ρωτάω καλοπροαίρετα, όχι για να μειώσω το γυναικείο φύλο, μη γέννητο. Κανείς δεν μπορεί να μειώσει το γυναικείο φύλο όταν ο Θεός το έχει υψώσει. Το έκαμε όμοιο με τον άνδρα, βοηθό του ανδρός και βοηθό, όχι οικιακή βοηθός, έτσι, όχι προσβλητικά, αλλά αυτά που ο άντρας δεν μπορεί να κάνει να τα κάνει η γυναίκα και αυτά που δεν μπορεί να κάνει η γυναίκα να τα κάνει ο άντρας, ώστε αυτοί οι δύο γίνονται ένα. Μέσα στην Εκκλησία δε οι γυναίκες και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και στην αρχαία Εκκλησία των πρώτων αιώνων έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο. Υπηρετούντες, υπηρετήσαντες και πλένοντες πόδες Αγίων, ώστε ο Θεός δεν είναι άδικος να λησμονήσει τον κόπο της αγάπης τους και το έργο της πίστης τους. Γυναίκες όπως η Μαρία η μητέρα του Κυρίου, όπως η Μαρία η Μαγδαληνή, τόσες γυναίκες μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού, άγιες, τις οποίες εξύψωσε ο Θεός και τις έκανε ίδια με τον άντρα. Δεν μπορεί κανένας να μειώσει το γυναικείο φύλο.
Άλλη είναι η δουλειά του αντρός, άλλη είναι η δουλειά της γυναικός. Αμήν. Αλλά όπως είναι ο άντρας, έτσι είναι και η γυναίκα στη Βασιλεία των Ουρανών, άλλωστε δεν θα υπάρχουν φύλλα. Γυναικείο και αντρικό, όλοι θα είμαστε κατά το μέτρο του Χριστού. Όμοιοι με το Χριστό. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Δημήτρη από την επαρχία, και σου ευχόμαστε κάθε ευλογία. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θεού θέλοντος θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από τα βάθη της ψυχής μας. Ο Θεός πάντοτε να σας ευλογεί πλούσια στο όνομα του Χριστού, πάντοτε και κατά πάντα. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.